Θεαματικά ξεκινάει η προεκλογική περίοδος στην Κρήτη και μάλιστα σε έναν από τους δυναμικότερους δήμους του νησιού που σηκώνει το βάρος της τουριστικής βιομηχανίας. Πλέον υπάρχει η πρώτη επίσημη υποψηφιότητα δημάρχου που συνοδεύεται και με παρέτηση, δρομολογώντας ραγδαίες εξελίξεις. Όπως αποκάλυψε η Crete TV, ο αντιδήμαρχος Χερσονήσου Γιώργος Μεραβελιωτάκης όχι απλώς υπέβαλε την παρέτησή του στον δήμαρχο Ζαχαρία Δοξαστάκη, αλλά ταυτόχρονα ανακοίνωσε την ηλυμένη απόφασή του να διεκδικήσει το δημαρχιακό θόκο στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Ουδέν σχόλιο. Τις επόμενες μέρες θα το ανακοινώσω και επίσημα. Μετά από παρέτησή μου σαν αντιδήμαρχος και σαν δημοτικός σύμβουλος της υπηρεσιακής παράταξης, για λόγους καθαρά διαφωνώντας με τη λειτουργία μέχρι σήμερα σε βασικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, αποφάσισα εγώ και οι συνεργάτες μου να κάνουμε αυτό το βήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πλέον αντιδήμαρχος, αρμόδιος για θέματα πρωτογενούς τομέα και καθαριότητας, αποφάσισε να διαχωρίσει τη θέση από τη Δημοτική Αρχή, διαφωνώντας με την πολιτική που ασκεί σε ζητήματα αιχμής, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός της απόφασής του να ηγηθεί ενός νέου αυτοδιοικητικού σχήματος για τις επικείμενες εκλογές. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ήδη έχει συγκροτήσει το βασικό πυρήνα της ομάδας του. Η παρέτηση του κυρίου Μεραβελιωτάκη έγινε δεκτή, ενώ τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και επίσημα η υποψηφιότητά του. Τις επόμενες μέρες θα στείλω ένα δελτίο τύπου, το συντάσσω σήμερα ή αύριο και θα το στείλω μέχρι Δευτέρα να ανακοινωθεί και επίσημα η υποψηφιότητά μου. Η διαφωνία μου την έδωσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον ίδιο τον κύριο Δημάρχο. Ωστόσο, από τη Δημοτική Αρχή μπορεί να επιβεβαιώνει την παρέτηση, αλλά προχωρούν σε διευκρινήσεις ουσίας. Η παρέτηση, όπως σημειώνουν, ζητήθηκε από τη Δημοτική Ομάδα της Πλειοψηφίας όταν οι σύμβουλοι ενημερώθηκαν για το ενδιαφέρον του κυρίου Μεραβελιωτάκη να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος. Μάλιστα, τόνιζαν ότι στοιχειώδεις λόγοι πολιτικής δεοντολογίας επιβάλλουν την παρέτηση. Την παρέτηση, αμέσως μετά που ανακοίνωσα στον Δήμαρχο την απόφασή μου αυτή, την παρέτηση μου την έδωσα εγώ, δεν μου τη ζήτησε κανένας. Συνοδεύτηκε με τη διαφωνία μου άμεσα. Παρέτησή μου μαζί με τη διαφωνία μου και με τα προβλήματα που του εντόπισα ότι δεν λειτουργεί πλέον σε βασικού τομεί του δημοσιοστά, του έδωσε και την παρέτησή μου. Όχι, δεν υπάρχει θέμα αντιπαράσταση. Θέμα διαφωνία καθαρά τα οποία του τα εξέδεσα, του τα ανάλυσα, του τα έκανα γραφτά, του τα έδωσα και στο δημοσίο. Ξαναλέω, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η εξέλιξη αυτή, έστω και μέσω τη παρέτηση, ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την προεκλογική περίοδο στην Κρήτη με φόντο την αυτοδιοίκηση και μάλιστα με αφετηρία έναν από τους ισχυρότερους δήμους του νησιού. Πάντως, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του στα τέλη Δεκεμβρίου και αφού έχει προηγηθεί ο απολογισμός του έργου στον Δήμο Χερσονήσου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αυτοδιοικητικά σχέδια του Δημάρχου επικεντρώνονται στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, κάτι όμως που θα ξεκαθαριστεί στα τέλη του χρόνου.